καζανάκι. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εσύ κοριτσάκι μου είσαι καθυστερημένη από όλες τις απόψεις. Πιάσε μας, Νικόλα. Ελένη, δεν θα το πιστέψεις αυτό που μου συνέβη. Κάτω από τη γέφυρα. Τι έγινε, μωρή? Σου επιτέθηκε κανένας κάτω από τη γέφυρα? Ποια γέφυρα, της Κολοκυνθούς? Του Άρθουρ Μίλλερ, Ελένη, του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα. Ένας εταιρικός θείασος το ανεβάζει και μου ζητήσαν να παίξω τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Μπράβο ρε Πέγκη, πάρα πολύ χαίρομαι. Άντε μωρή, και σαν νεότερα και πάνω από τη γέφυρα. Ρε Λενάκι μου, το ξέρω ότι θα χαρείς. Υπάρχει όμως ένα μικρό κόλλημα. Για να γίνω εταίρα πρέπει να δώσω 100.000. Μωρή καραφισαρίδου, σε τελείως πόντια. Οι εταίρες πληρώνονται, δεν πληρώνουνε. Ρε Λενάκι, σοβαρά μιλάω. Για να γίνω μέλος της εταιρείας πρέπει να δώσω 100.000. Τις 50 τις έχω. Τις άλλες 50 θα μου τις δώσεις εσύ για να κάνω το όνειρο της ζωής μου πραγματικότητα. Τι λες, μωρή? Για να παίξεις εσύ κάτω από τη γέφυρα, θα πεις εμένα η γέφυρα με πλακώσει? Κάτσε ρε Λένη, πώς κάνεις έτσι? Θα στα δώσω τα λεφτά από τις πράξεις. Ποιες εισπράξεις ρε αγγούρι, ποιος θα έρθει να δει μια γέφυρα? Ελένη, σε παρακαλώ πολύ, κάνα μου τη χάρη. Εμένα να μου κάνεις τη χάρη, εντάξει? Άμα χαθείς, δεν θα ξανεμίζω εγώ όλη την περιουσία μου αυτή τη στιγμή για να κάνεις το ψώνιο σου παλιό ψωνάρα? Τι είπες, μωρή σπαγκοραμένη κοτοστούπα? Τι είπες, μωρή ατάλαντη μαλαστούπα? Ατάλαντη θα με πεις εμένα? Ναι, μωρή, τι θέλεις, δεν σου κάνω Έλα φιώνα.